Ο Δημήτρης Αποστόλου, ο σεναριογράφος, ο συγγραφέας, ο δημοσιογράφος, ο πατέρας, είναι και ο μαθητής του 8ου Γενικού Λυκείου Πατησίων, ενός σχολείου που ιδρύθηκε το 1920 και που σε αυτό έχουν φοιτήσει στο παρελθόν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Αλέκος Σακελάριος, ο Μαρκεζίνης, ο Πατακός, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Τάνια Τρίπη και πολλοί άλλοι, ενός σχολείου που ο Δημήτρης φοιτησε από το 1967 μέχρι και το 1978 και που τίποτα μέσα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει από τότε. Ακόμα και η γωνιά του Γιασεμιού είναι η ίδια. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Αυτό ήταν το 22ο, το δημοτικό. Αυτή εκεί ήταν η τάξη μου. Όλα αυτά ήταν χώμα, δεν υπήρχε τίποτα. Και εδώ υπάρχει μια γωνιά. Η γωνιά του Γιασεμιού που λέω εγώ. Αυτή εδώ. Η γωνιά του Γιασεμιού, ακούγεται πάρα πολύ όμορφο. Ήταν εδώ. Λοιπόν, Δευτέρα Δημοτικού ερωτεύομαι την Τίνη, ας το επίθετο. Και επειδή όλα ήμασταν λίγο ζαβά, δέρναμε αυτά που μας αρέσανε, εγώ δεν το ήθελα και έκλεβα από ένα κήπο πιο κάτω για σεμιά. Γιατί θα είχα αφήσει 2-3 φορές το θρανίο. Τις τάφνες εδώ. Και μου κάναν κάζο και από τότε το ξανάφησα και τις έλεγα στη κονιά. Και τις τάφνες εδώ. Και μετά την πρώτη ώρα ερχόταν, τα έπαιρνε και τα φιλούσα εκεί. Και από τον πρώτο έρωτα πηγαίνουμε στην πρώτη κατάληψη που έγινε ποτέ σε σχολείο στην Ελλάδα. Έγινε η πρώτη κατάληψη σε δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα, γιατί δεν μας επιτρέπαν να πάμε εκδρομή. Κατεβαίνουμε σε κατάληψη, κατεβαίνουμε σε όλα αυτά που χρειαζόντουσαν. Έχει τη συγχωρεμένη μάνα μου τσαούσα-ούσα, μπαίνει μέσα στο γραφείο, τα κάνει μαντάρα των καθηγητών, λέει γιατί δεν γίνεται εκδρομή. Βρίσκαν διάφορες δικαιολογίες και βγαίνει η μάνα μου εκεί πάνω και του λέει ο λόγος που δεν γίνεται είναι αυτός. Και τους δείχνει μία πρόταση που είχαν οι καθηγητές τότε στείλει στο Υπουργείο, δεν τους είχαν πληρώσει κάτι οδηπορικά από προηγούμενες εκδρομές, μία χαζομάρα. Δηλαδή θα καταστρέφανε τις μνήμες μιας ολόκληρης τάξης για κάτι τέτοιο αναδρομικά. Και το καίμε όλο, δεν έμεινε τίποτα. Δεν κάψανε, κατάλαβες εννοώ, το ξεσηκώσαμε. Έγιναν αδαβαντούνια, ναι, ας πούμε. Και μου λέει τότε ο Λυκειάρχης, τόσες χωρές τον εκεί που είναι, λέει, αφού έδειξες μεγάλη ικανότητα να τους κινητοποιήσεις, είσαι υπεύθυνος της εκδρομής. Του στείλει, δεν θα εισχάσεις, θα τους κυνηγάς από πίσω. Εγώ δεν πήγαινα εκδρομή. Δεν υπήρχε τρόπος, δεν υπήρχαν τα λεφτά. Το έχει μάθει ο αδελφός μου, ο οποίος είναι φοιτητής στην Ξάνθη, κατεβαίνει κάτω. Εξαφανίστηκε για 2 εβδομάδες, δεν ξέραμε. Λέγει ότι τρέχει στο κόμμα, τρέχει από εδώ από εκεί, δεν ξέραμε τι γινόταν. Έχει φύγει, μου έχει αφήσει ένα φάκελο, ήταν ιδιαίτερα μαθήματα που έκανε και μου έζησε αυτά τη εκδρομή. Αυτό ήταν ο Βασίλης. Πάλι φάκελο. Είναι ένα σοβαρό καθηγητή, ο Βασίλης Σιμωμίτης, ο οποίος έχει κάνει κάτι σπουδές ασύλληπτες. Και μας βάζει από τη Δευτέρα Λυκείου να ανεβάσουμε τον Λίο Κέσσαρα του Σέξπιρ. Αλλά επειδή δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, μαθαίτε λόγια κτλ., κάνουμε ένα χρόνο υποκριτική. Τα πάντα. Ράφουμε μόνοι μας τα κουστούμια, τα. Αλήθεια. Και το ανεβάζουμε λίγο πιο πάνω στη φοιτητική εστία στον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Λουκά. Ανοίγει η αυλαία και βλέπουμε κάτω Σταματίου, Γιώργου Σόπουλο, Χριστίδη, όλους. Αλήθεια. Κόβεται αυτό εδώ, τελειώνουμε, δεν μπορεί να παιχτεί κανείς τίποτα. Κλείνει η αυλαία, μας πλακώνει στα χαστούκια και λέει τώρα παίζεται. Τελειώνει η παράσταση. Καλά, οι γονείς μας ενθουσιάστηκαν, αλλά δεν υπήρχε ένα κίνητρο. Πώς πήγαμε δάσκαλε, κουβέντα. Πώς πήγαμε δάσκαλε, κουβέντα. Μετά από 3 εβδομάδες έρχομαστε στο σχολείο και βλέπουμε 4 πούλμαν απ' έξω. Λέει, θα σας πω πώς πήγατε. Μπείτε μέσα. Μπαίνουμε μέσα και κατεβαίνουμε τον ισθμό και φεύγουμε. Έχει πάρει άδεια από τον επίδαυρο και λέει, θα το παίξετε τώρα εδώ μπροστά στο σχολείο σας. Με τα ρούχα σας όπως είναι. Το λες αλήθεια. Και παίζουμε στην ορχήστρα της επίδαυρου. Όπου είναι από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες. Τι λοιπόν, είναι αυτό? 16-17. Δεν ήμουν ποτέ καλός μαθητής, αλλά αυτό το σχολείο μας έμαθε να έχουμε κρίση, φιλότιμο, ότι είμαι στο δημοτικό μου, είναι πολύ έτσι αναμπήτης. Πρέπει να ήμουν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος άρχισε να μείνει πρώτη τάξη του δημοτικού. Τελειώνει η τάξη, 10. Δεύτερη τάξη, 10. Τρίτη τάξη, 10. Άσχετος, άχρηστος. Και με πιάνει το φιλότιμο ότι αυτή για να το λέει και να μου βάζει τα δεκάρια, κάτι βλέπει από πίσω. Και βάζω κάτω το συγκεκριμένο σημείο του σώματος και διαβάζω για να είμαι καλύτερος μαθητής του δημοτικού. Γιατί αυτή μου έδειξε εμπιστοσύνη. Γιατί τα πάντα θέλουν και τον τρόπο τους. Ένας από τους αγαπημένους του καθηγητές, ο Ηλίας Δημακάκος, που του έβαζε να ακούει έθνικες μουσικές, που τον έμαθε να έχει κρίση και να αγαπάει το διάβασμα, ήθελε να του κάνει και ένα περίεργο προξενιό. Δεν έγινε ποτέ τίποτα, τη γνώρισε και την κοπέλα. Ήταν η Τάνια Τρίπη. Η οποία ήταν αγαπημένη του μετά από καιρό. Ποτέ τίποτα με την Τάνια Τρίπη όμως. Ποτέ τίποτα, ναι. Ο Δημήτρης έχει σπάσει τα μούτρα του σε όλες τις γωνιές του σχολείου. Ακούστε πώς έγινε μία από αυτές τις φορές. Κάναμε κατοστάρια, ήμουν πολύ γρήγορο. Δεν έκανα και τίποτα σοβαρό στη ζωή μου, ήμουν απλώς γρήγορος. Και έτρεχα
Και στα μισά τους έχω περάσει όλους.